Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή κινητοποίηση. Το σχολείο μου εδώ και 2 εβδομάδες βρίσκεται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαζί με εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα που έχουν γίνει κυψέλες αγώνα, συζήτησης, προβληματισμού. Δεν κινητοποιούμαστε όπως μας κατηγορούν για αιτήματα που δεν είναι ουσιαστικά. Αλλά κινητοποιούμαστε γιατί θέλουμε να δώσουν λεφτά για την παιδεία μας, να προσλάβουν καθηγητές στα σχολεία μας. Γιατί θέλουμε ανοιχτά σχολεία που θα μπορούμε να πηγαίνουμε με ασφάλεια, χωρίς να είμαστε στιβαγμένοι στις αίθουσες, περιμένοντας πότε θα αρρωστήσουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πλέον ο αγώνας μας τους ενοχλεί και αυτό μας δίνει παραπάνω δύναμη. Τους ενοχλεί γιατί στην αρχή πήγαν να μας συκοφαντήσουν, να μας διαστρεβλώσουν, αλλά φάγαν τα μούτρα τους. Τους ενοχλεί γιατί στη συνέχεια πήγαν να μας φοβήσουν με εισαγγελείς, αστυνομία, αλλά το μόνο που κατάφεραν είναι να μας πεισμώσουν. Αυτό όμως που μας δίνει παραπάνω δύναμη, ακόμα και από το ότι ο αγώνας μας ενοχλεί την κυβέρνηση, είναι το ότι πλέον τις κινητοποιήσεις μας τις αγκαλιάζει όλος ο λαός. Οι φοιτητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Επειδή τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Επειδή τους ενοχλεί οι μαθητές να ζητούν τα αυτονόητα για τη μόρφωσή τους, την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους. Σήμερα παίρνουν μια ηχηρή απάντηση. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα κάθε μαθητή να μπορεί να πηγαίνει σε ένα ασφαλές σχολείο που θα τον μορφώνει. Αυτό το δικαίωμα θα το κατακτήσουμε όσο και να μας πολεμάνε.